Ξεκινάμε και αυτό το βίντεο. Πάμε από πυλώνα σε πυλώνα. Βορειοδυτικό ήταν το πριν βίντεο, βορειοανατολικός το επόμενο βίντεο. Και βλέπουμε τι στο φακό και στην κάμερα. Την οριζόντια γέφυρα, την κίτρινη, η οποία είναι ακουμπισμένη στους δύο πυργίσκους μπλε χρώματος τώρα, δεν είναι κόκκινη αυτή. Εδώ οι δύο πυργίσκοι και τι γίνεται. Και να δείτε ποιοι είναι τώρα οι τένοντες. Δεν θα τους δείτε γιατί είναι κρυμμένοι. Εδώ που ο φακός ζουμάρει τώρα, βλέπουμε τα inox spiral με τις τρύπες ανοιχτές. Έτσι. Και πίσω δύο να είναι καπελωμένες. Οι καπελωμένες σημαίνει ότι μέσα έχει μπει τένοντας. Δύο καπέλα φαίνονται, δύο τένοντες μέσα. Πάμε και πιο μπροστά. Εδώ είναι 6 καπέλα, άρα έχουν καπελωθεί 6 τένοντες και είναι οι κοντοί, γιατί οι πιο ψηλοί θα έρθουν αμέσως σε επόμενα στάδια. Θα είναι συνολικά 16, εδώ έχουν μπει 8 κοντοί και θα μπουν οι 8 ψηλότεροι τένοντες, άρα και τα inox θα ψηλώσουν. Από εδώ βλέπουμε ότι είναι σε αναμονές οι θύλακες που θα μπουν μέσα, οι τένοντες. Κανένα με καπέλο, όλα είναι γυμνά και ακαπέλωτα. Ας δούμε λίγο το τομέα 2, βλέπετε παιδιά που γυαλίζει, δεν γυαλίζει γιατί ρίξανε κάποιο ειδικό λαδάκι, αλλά γυαλίζει γιατί οι ουρανοί ανοίξανε στη Νέα Φιλαδέλφια, έριξε μια μπόρα ενός τριλέπτου, ας πούμε πενταλέπτου, παραπάνω δεν ήτανε, γίναμε μουσκεμα, αλλά με την ομπρέλα, τη χρήση ομπρέλας, η κάμερα συνέχιζε να γράφει. Λοιπόν, συνεχίζω πυλώνα, να το δούμε σε ένα γενικό πλάνο. Δεξιά και αριστερά το τσιμέντο καθαριότητος. Έχει πέσει, βλέπετε, η μπογιά, η μπλε και η κόκκινη, ότι θα γίνουν ενέργειες σιδερώματος και από πού θα αρχίσουν. Και βλέπουμε από τα ανατολικά που γίνεται η λήψη, τον τομέα 4 και βασίλισσα θύρα 22, όπου αυτή τη στιγμή μια μικρή μπετονιέρα, να πάει ο φακός κοντά στην μπετονιέρα και να έχω και μπετονιέρα να παίρνω και το λάβαρο της ΑΕΚ μας, ακριβώς εδώ και μπετονιέρα έχω και λάβαρο της ΑΕΚ και τα μαστόρια του Βαγενά να είναι επιποδός μάχης. Καθώς βλέπουμε μια πτήση του βορειοδυτικού πυλώνα, έτσι, βορειοδυτικού, συγγνώμη, Γερανού. Τα τρία ονόματα, τα στάνταρ, παιδιά, είπαμε, είναι Μίμης Παπαϊωάννου, Λάκης Νικολάου και Κώστας Νεστορίδης. Καθώς βλέπουμε και την πτήση αυτή και το τομέα 20, το τομέα 4, θύρα 22, παλαιά, ένα γενικό πλάνο από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, πρωτοφωντάζω, ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες!